αφού κέρδισε το φετινό στοίχημα κόντρα σε όλα τα προγνωστικά λόγω των καιρικών φαινομένων και του καύσωνα τότε βάζει πλώρη για πολλά μεγαλύτερα πράγματα. Ο λόγος για το Zagori Mountain Running, τον μεγαλύτερο αγώνα ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε για 12η φορά στο Zagori, με ρεκόρ συμμετοχών αθλητών από 46 χώρες. Μέχρι και την τελευταία στιγμή οι προκλήσεις ήταν συνεχείς για τη διοργάνωση και μάλιστα μέχρι λίγα 24 ώρα πριν την πρώτη εκκίνηση για τον αγώνα των 60 χιλιόμετρων υπήρξαν μέχρι και σκέψεις για αναβολή, λόγω των καιρικών συνθήκων και του φόβου που υπήρχε για το πώς θα ανταποκριθούν οι αθλητές σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Όμως όχι μόνο υπήρξε διάθεση και πίστη όλων για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά δόθηκαν διαβεβαιώσεις από το σύνολο των φορέων που υποστηρίζουν τη διοργάνωση και εγγυήσεις ότι υπήρχαν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί με ασφάλεια ο αγώνας. Αυτό και έγινε και οι αγώνες όχι μόνο πραγματοποιήθηκαν αλλά γνώρισαν τεράστια επιτυχία με το Zagori να γίνεται και φέτος επίκεντρο του μεγαλύτερου αγώνα ορεινού τρεξίματος στη χώρα. Πλέον, όπως ανέφερε ο Βασίλης Τζουμάκας από τη διοργάνωση, οι στόχοι αλλάζουν γιατί πρέπει να αλλάξουν ώστε το Zagori Mountain Running να κεφαλαιοποιήσει όλη αυτή την συσσωρευμένη εμπειρία και να συνεχίσει με μεγαλύτερη δυναμική. 12.000-12.500 κόσμο το τρίμερο. Από 46 χώρες. Δεν υπάρχει κανένα άλλο αθλητικό γεγονός να γίνει με τόσο κόσμο. Πρώτα πρέπει να κρατήσουμε αυτό. Και μετά να το εξελίξουμε όσο έχουμε κουράγιο, όσο έχω κουράγιο δηλαδή, όσο έχουμε όλη η ομάδα κουράγιο, στο πιο πάνω στάδιο που θα θέλαμε. Το να μπορέσουμε να φτιάξουμε τον αγώνα αυτόν σε τέτοιες καιρικές συνθήκες και με τέτοια, όπως ήταν δηλαδή αυτά, είχα τη στήριξη τόσο του Δήμου Zagorio, όλο, του Δημάρχου, τόσο της περιφέρειας, που είναι το πιο, και δεν ήθελα να εκθέσω επουδενή αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μου έχουν τόσο εμπιστοσύνη που, όπως αποδείχτηκε, το πετύχαμε για τη σημερινή ημέρα. Αυτό εμένα ήταν ένα στοίχημα. Όταν κάποιοι άνθρωποι και ειδικά θεσμικά πρόσωπα σου έχουν εμπιστοσύνη, πρέπει και εσύ να τα εκπροσωπείς όσο γίνεται, επάξια. Το πρωί του Σαββάτου βρέθηκαν στο Τσεπέλοβο ο Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία Κεφάλα και ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Το απόγευμα στις απονομές των μεταλλιών, στους δρομείς των δύο μεγάλων αγώνων των 60 και των 44 χιλιόμετρων αντίστοιχα, παρέστησαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης, οι αντιπεριφερειάρχες Βασίλης Γοργόλης, Χάρης Λαζάνης και Αγνή Νάκου, ο Δήμαρχος Zagorio Γιώργος Σουκουβέλος και φυσικά εκπρόσωποι των χορηγών, με τη Χριστίνα Δούμα, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Υπευθυνότητας για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Zagori, να στέλνει το μήνυμα της διαρκούς υποστήριξης του αγώνα. Είναι μια διοργάνωση η οποία αναδεικνύει τόσο αθλητικά όσο και παραβολτικά θα λέγαμε την περιοχή, τη βάζει στο χάρτη της Ελλάδας, να αναδεικνύει και πραγματικά δείχνει ότι η τοπική κοινωνία μέσω των εθελοντών αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα έχουν καταφέρει πολύ σπουδαία πράγματα εδώ, τα οποία χρόνο με το χρόνο αυξάνουν επίπεδο και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αισθάνομαι πολύ περήφανος τόσο εγώ αλλά και οι άλλοι. Δεύτερον, όλοι αυτοί, ο κόσμος αυτές τις μέρες επισκέφθηκε τα χωριά μας, απόλαυσαν τις γεύσεις μας, κάναν τους περιπάτους στα βουνά μας, γνωρίσανε άλλο τοπίο, παρθένο τοπίο που θέλουμε, όπως σας είπα, η Χλωρίδα και Πενίδα να παραμείνει έτσι όπως την βρήκαμε και εμείς από τις προηγούμενες και να την παραδώσουμε σε αυτούς. Πραγματικά πρέπει να πούμε πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους που το πρωτοξεκίνησαν και το φτάσαν σε αυτό το επίπεδο, γιατί πραγματικά είναι ένα επίπεδο που πλέον ξεφεύγει τα σύνορα της Ελλάδος και είναι παγκόσμιο event. Χαίρομαι που πάνω από 3.000 άτομα ήρθαν να συμμετέχουν σε αυτό το event στο Zagori φέτος. Κάθε χρονιά βλέπουμε ότι οι συμμετοχές αυξάνονται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η περιφέρεια έχει εμπνευστεί από τέτοιους αγώνες και γι' αυτό τους στηρίζουμε και βλέπουμε ότι ο τέταρτος πυλώνας που έχουμε επενδύσει σε αυτόν, που είναι ο αθλητικός τουρισμός, έχει φέρει ανάπτυξη στην περιοχή. Κάθε χρόνο είναι διαφορετική, είναι πιο μεγάλη, να καταστεί μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές εκδηλώσεις της Ευρώπης και νομίζω ότι έχει τα φόντα. Έχει τα φόντα, διότι ο κόσμος ο οποίος ασχολείται το ανθρώπινο δυναμικό έχει την τεχνογνωσία και ξέρει πώς να κάνει αυτές τις μεγάλες
μεγάλες εκδηλώσεις. Το τοπίο, η περιοχή του Ζαχωρίου είναι μαγική. Βλέπουμε τον κόσμο πώς ήρθε εδώ πέρα και πώς απολαμβάνει σήμερα την ευρύτερη περιοχή. Σε όλη την περιοχή υπάρχει κινητικότητα σε εμάς που ανεβήκαμε τον ρόγκο αυτό. Και βλέπουμε ότι η διπλή συμβολή της περιφέρειας Υπήρου να έρχεται να αγκαλιάζει αυτά τα γεγονότα τα οποία αγκαλιάζουν με τη σειρά του την περιοχή. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό και την ευγενή άμυλα. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε εδώ σήμερα στον κορυφαίο αγώνα ορεινού τρεξίματος, το Ζαγόρι Mountain Running. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε για 10η συνεχόμενη χρονιά στον τόπο πίσω από το βουνό, στον τόπο που γεννάει και προσφέρει το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Στον αγώνα Τέρα των 60 χιλιόμετρων, μεγάλος νικητής ήταν ο Αλέξανδρος Τζουμάκας, με δεύτερο τον Βαγγέλη Νούλα και τρίτο τον Χάρη Καλαμπούκα. Ενώ στις γυναίκες πρώτη ήταν η Σοφία Σνάμπλ από την Αυστρία, με δεύτερη την Νίκη Γιώγα και τρίτη την Νικολέτα Τζαβάρα. Ο αγώνας για μένα στην αρχή ήταν λίγο περίεργος, γιατί είχα πολλές σκέψεις το πρωί, τι θα γίνει, ήταν μεγάλες, ήταν πολλές οι ώρες. Οπότε έφυγα λίγο πιο επιφυλακτικά. Μέχρι το καταφύγιο είχαμε μία διαφορά, σοβαρή διαφορά, δηλαδή ήταν περίπου στα 8-9 λεπτά, που δεν μου έδινε και πολλά περιθώρια, να πω την αλήθεια, ότι θα μπορέσω να τον καλύψω, γιατί και ο Βαγγέλης είναι μέσα στους 6 καλύτερους αθλητές ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα. Και κάποια στιγμή, περίπου στο 45, στο 45ο χιλιόμετρο, ήταν τα παιδιά εκεί στο σταθμό και μου λένε γρήγορα είναι ένα λεπτό. Οπότε αναθάρισα, ήξερα και όλη τη διαδρομή, οπότε λέω εντάξει. Άρα αυτό το σημείο ήταν και το πιο δύσκολο για σένα. Ναι, ακριβώς, γιατί εκεί άρχισα να πιέζω στα όρια και το να πιέζεις τα όρια μετά από 6 ώρες είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ναι, στο Τέρα σήμερα. Και βγήκες δεύτερη. Βγήκα δεύτερη. Πώς σου φάνηκε? Ήταν δυνατός, τρεχόταν αρκετά χιλιόμετρα, αλλά είχε και λίγο ζέστη και λίγο μας πήρεξε αυτό. Αλλά ήταν φανταστικό, πανέμορφο, νομίζω πιο όμορφο από το 80 που έκανα πέρυσι. Και ας μην περνούσα από τα χωριά που είχε κόσμο παλιά, ήταν πολύ ωραίο.